τη δεύτερη και την τρίτη. Και αναρωτιέμαι και η ίδια πώς να νιώθει όταν αισθάνεσαι ότι όλοι σε παρακολουθούν και σου μετράνε τις μέρες. Άντε γέννησε, δεν γέννησε. Πώς είναι η κοιλιά πάνω κάτω, μου αργεί, τι είναι, αγόρι, κορίτσι, πού θα μοιάζει το ένα σόι, το άλλο σόι, τι γίνεται. Δηλαδή μπαίνω στη θέση και λέω Παναγία μου. Ναι, αλλά και λίγο υπερβολή δεν είναι. Δηλαδή σε μια μικρογραφία, συγγνώμη τώρα, αλλά σε μια μικρογραφία και εσύ το έζησε. Όλοι λέγανε πότε γέννησε, αν γέννησε, αν δεν γέννησε. Σε μια μικρογραφία και εσύ να ήταν όλοι από πάνω σου. Στο σπίτι μου και μία είδαν να αναγγέλλεται ότι γέννησα και αγόρι. Και ήμουν δίπλα με την κόρη μου και μου λέει μαμά. Δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, σαν τώρα το θυμάμαι, έτσι καθόμουν και ήμουν αυτό που λέμε δεν αντέχω άλλο, πότε θα γεννήσω. Και πράγματι γέννησα μετά από τρεις μέρες. Γέννησα και αγόρι. Και μου λέει, μαμά, δεν ξέρω παιδί μου, θα δούμε. Περίμενα να το παρακολουθήσουμε. Κάτσε να μάθουμε. Ναι, αλλά φαντάζομαι τώρα να βγει διρεκτίβα ότι δεν θέλω κανένας ποτέ να με δει έξω από το μευτήριο και θα βγάλω μόνη μου τις φωτογραφίες όταν και αν. Και εγώ δεν ήθελα, γιατί αισθάνεσαι το άγχος, δηλαδή, όχι δεν ήθελα να είναι κάποιος απ' έξω, έλεγα θέλω να μπω, να γεννήσω με την ησυχία μου, να δω ότι όλα πάνε καλά. Και να μην σκέφτομαι ότι κάποιος με περιμένει στην από κάτω σκάλα, στην πάνω σκάλα, στον καράζ. Γιατί θέλω να πονέσω με την ησυχία τραγικό, μου, να ξανακουθώ με την ησυχία τραγικό. Μου, να βγει το μωρό μου, να το δω ότι είναι καλά. Και μετά, ας το μάθουν όλοι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το άγχος της κάθε γυναίκας την ώρα που θέλει να γεννήσει, το καταλαβαίνει. Δεν το συζητώ.